κατοίκηση σαν αδελφές μου. Αντίκρι στην πατρίδα μας, το έπαμε σου λόγω. Δεν έπαιξα τη στιγμή να περάσει ένα λόγο. Εχθές, όλη μέρα, δεν έπαιξε τη θάλασσα να τέλει, να σχέσει γη. Και σήμερα ξανά άρχισε το πανομίδι να βγει. Αχ, ο θάνατος αρώνει τις ψυχές. Ω, γεννίζουμε τα μάτια με μεγάλια. Γιατί το γράμμα του μεσολογίου δεν έχει λόγο να υποθεί. Άκου, βάστα καημένα μεσολόγου. Τα αδέρφια μας σκοτώνουν για την ελευθερία μας σε γύρω του δοξασμένου Ανωνάκη. Για την ελευθερία τη δική μας, τη δική τους, την ελευθερία όλου του κόσμου. Από τα φτιάχνουν στην τρόπη εκκλησία, να ανοίξει ο δρόμος για να μας έρθει η ελευθερία. Τη βλέπω, ωραία τα δοξεά, στην ημέρα που θέλω να προκαλώ τον λόγο μας. Με σταθεί κοφτερό και όψη και νέα να τη διαβαίνει τον κόσμο. Όλα μια μέρα θα φτιάξουμε. Θα ξαναδούμε ελεύθερα το μεσολόγιο.
θα τους αντικαρίσκαναν ψάρια. Όταν έπαιρνα λειτουργή την πόλη, ένας καλαμύρος που δικάτησε ρυθμό ψάρια στο τηγάνι. Θα είχε δικαλίσει από τη μία μεριά. Και όταν ήθελα να γυρίσει από την άλλη, έρχεται ένας και του λέει πως οι Τούρκοι πήραν την πόλη. Τότε θα το πιστέψω αυτό, λέει ο καλαμύρος, αν τα δικαλισμένα ψάρια θα τον έψουν. Δεν ακούσε τον λόγο και τα ψάρια πήγαν από το τηγάνι ζωντανά και έπεσαν στο νερό και κοντά. Κι είναι στα σήμερα τα ζωντανημένα εκείνα ψάρια στο κουλουπί και θα φαίνονται έτσι ψωτηγανισμένα, ώστε να έρθει η ώρα να πάρουν στην πόλη. Τότε λένε, θα έρθει ένας άλλος καλαμύρος να τα αποτυγανίσει.